της διασκέδασης. Γεια σας. Είμαστε πάλι μαζί σε ένα νέο βιντεάκι, παιχνίδια του Νίκου. Ειδική κατηγορία για μένα. Ειδική κατηγορία, ναι βεβαίως, γιατί ο Νίκος έχει ένα ιδιαίτερο γούστο στα επιτραπέζια παιχνίδια. Του αρέσουν περισσότερο τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με κάρτες, που έχουν δηλαδή σαν κύριο μηχανισμό το draft, το deck building, μπράβο. Παρόλα τα αυτά, δεν είναι σκληροπυρηνικός παίκτης ώστε να έχει παραταχτεί στους ματζικάδες και σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι περισσότερο της παρέας, casual και πολύ καλά κάνει. Σημασία έχει να περνάμε όμορφα. Αν κάποιος διασκεδάζει όμορφα και παίζοντας ανταγωνιστικά Magic, Game of Thrones, Yu-Gi-Oh! Ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει, πολύ ευχαρίστως να το κάνει. Δεν έχουμε κανένα ενδιασμό, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Αντιθέτως, μάλιστα, τους θέλουμε και αυτούς σε αυτό το κανάλι, γιατί δείχνουμε και το guide για το Yu-Gi-Oh! Πώς να ξεκινήσεις να παίξεις. Έχουμε δείξει guide στο Magic the Gathering. Θέλουμε να πιάσουμε όλους. Θέλουμε το Fantasy Gate, το κανάλι, να είναι μια ομπρέλα που να αγκαλιάσει όλους τους φίλους της αναλογικής διασκέδασης, με οτιδήποτε αυτό να έχει να κάνει. Το μοναδικό που δεν έχουμε αγγίξει είναι το tabletop με μινιατούρες. Μια πάρα πολύ εξειδικευμένη περίπτωση παιχνιδιού. Δεν έχω και μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό. Δεν έχουμε και κάποιους που να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή στο Fantasy Gate. Δυστυχώς στην Ξάνθη, στην οποία εδρεύουμε, είναι μικρή η κοινωνία. Και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ πάντως αν κάποιος που δει για παράδειγμα τώρα αυτό το βίντεο και θελήσει μαζί μου να μας μεταδώσει τα φώτα του και προς το κοινό του καναλιού, μπορεί να έρθει να γυρίσουμε ένα βιντεάκι και να αναλύσουμε το χόμπι το οποίο αυτού του αρέσει. Θα δούμε σήμερα το παιχνίδι όπως βλέπετε μπροστά μας, το Libertalia. Τι σημαίνει Libertalia. Σαρδάμ. Liberty, ελευθερία. Το συγκεκριμένο Libertalia είναι το όνομα του πλοίου στο οποίο βρισκόμαστε. Το πλοίο της ελευθερίας. Δεν είναι μόνο το πλοίο της αγάπης, έχουμε και το πλοίο της ελευθερίας. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Λοιπόν, το παιχνίδι παίζεται από 2 έως 6 άτομα. 2-6 άτομα. Ναι. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή δεν θα το βρείτε να το αγοράσετε πουθενά. Έχει κλείσει εταιρεία. Έκλεισε εταιρεία. Ο Νίκος πήρε το τελευταίο παιχνίδι. Πήρε το τελευταίο και μετά έκλεισε. Γι' αυτό το λόγο και αποκτά μεγάλη συλλεκτική αξία, φίλοι μου. Ναι, τα παιχνίδια μας αποκτάν συλλεκτικές αξίες. Όταν είναι out of print. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ή παιχνιδάρα. Να έχει μια καινοτομία. Ναι. Και να έχει κλείσει εταιρεία. Τελείωσε αυτά. Να μην ξαναέχει εκτυπωθεί. Να τα έχουν τσουγκρίσει ο σχεδιαστής με τον εικονογράφο. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν στο παρασκήνιο. Μπράβο, το Battlestar Galactica. Παρόλο που είναι. Πιάνει στις FFG, δεν είναι. Σε FFG, ναι. FFG, ναι. Και όμως έχει αποκτήσει συλλεκτική αξία, δεν θα το βρείτε πουθενά. Ή όποιος μπορεί να φανταστεί FFG που είχαν παντρευτεί με την Games Workshop, βγάλαν κάτι παιχνιδάκια που είχε θέμα Warhammer, τα τσουγκρίσανε, πήραν διαζύγιο. Τώρα πλέον αυτά τα παιχνίδια δεν πρόκειται να ξανατυπωθούν. Όποιος λοιπόν έχει το Blood Bowl με κάρτες για παράδειγμα. Ναι, όντως. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Τέτοιου είδους παιχνίδια αποκτάν αξία. Σλιβάρετε τα, πλαστικοποιήστε τα και κάποια στιγμή θα το δώσετε πρίκα στα παιδιά σας. Έτσι. Και θα σας είναι, όχι μόνο θα το ευχαριστηθούν επειδή θα παίζουν με ένα παιχνίδι των γονέων τους, του μπαμπά, αλλά θα έχουν και μια αξία. Θα έχουν αποκτήσει πραγματικά αξία. Μετοχές. Μετοχές, ναι, σε ένα άλλο είδος. Είναι και αυτό το κομμάτι μέσα στο παιχνίδι. Όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να ασχοληθεί και να ψάξει τώρα στο eBay και οπουδήποτε βρει το Libertalia να μπορέσει να αποκτήσει μια κόπια, μόνο εκεί πλέον θα το βρείτε. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με κάρτες εδώ, έτσι, πειρατές. Είμαστε πειρατές. Στο καράβι. Και θα μας πει ο Νίκος τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι από 2-6 άτομα. Παίζει 3 γύρους. Προσπαθούμε μέχρι τέλος του παιχνιδιού να είμαστε οι πειρατές με τα περισσότερα χρήματα, δουβλόνια όταν τελειώσει, δουβλόνια, ναι. Εδώ να κάνω και μία παρατήρηση, υπάρχουν αυτά τα δουβλόνια, οι δείκτες, οι χάρτινοι. Α, χάρτινα. Ντρόλα, παιδιά, ανεκτήμητη αξία. Νάτι, πάρτε πειρατικού θέματος, ντρόλα, μεταλλικούς δείκτες χρημάτων και θα... Ήδη που το ακούς, ας πούμε, σαν να τρέχει το φλουρά, τρέχει το φλουρά. Παίζει το παιχνίδι με άλλο να... Είναι όμορφο πράγμα, έχεις...
πολυτελή, να το πω έτσι, components, όπως και τα 3D που φτιάχνουμε εμείς, ναι, τα πλαστικά στα Eurogames. Εδώ DrawLab, μπείτε στη σελίδα τους, θα δείτε θεματικά, έχουν πιάσει μια μεγάλη γκάμα, πειρατικά, μαγευτικά, ναι, μεσαιωνικά, ρωμαϊκά, πάρα πολύ ωραία. Μπείτε λοιπόν, στηρίξτε τα παιδιά, είναι και δικά μας παιδιά και πάρα πολύ καλά παιδιά. Και πάρτε μεταλλικά χρήματα για να εμπλουτίσετε και να δώσετε ακόμα μεγαλύτερη αξία στα παιχνίδια σας. Mm. Παίρνει ο καθένας μια τράπουλα. Μια τράπουλα, ναι. Είναι προκαθορισμένες. Είναι, ναι, ναι, είναι όλες τις ίδιες. Okay. Κάθε παίκτης το χρώμα του. Εδώ ο Νίκος έκανε και μετάφραση. Γιατί έχει λίγο ξημενάκι. Ωραία. Και όλες οι κάρτες είναι από το 1 έως το 30. Έχουν αριθμούς επάνω. Αριθμούς. Έχει ένα κειμενάκι που έχει μια ικανότητα και έχει συμβολάκια. Έχει τη μέρα, τη νύχτα, άγκυρα και κάποιες έχουν και το σούρουπο. Mm-hmm. Έχουμε αυτό, τι είναι, κάρτα σύνοψης, ναι, 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 κατά κάποιο τρόπο. Η φωλιά, ναι, ναι, μας, η φωλιά μας. Ωραία. Κάθε παίχτης παίρνει και το χρώμα του. Γρήγορα του πώς λειτουργεί ο γύρος, ναι, κάποιες επεξηγήσεις των εικονιδίων από δίπλα. Good. Παίρνουμε μπροστά μας τη σπηλιά μας, το λιμέρι μας. Ξεκινάμε όλοι με 10 νομίσματα. Και ο πρώτος παίχτης, όλοι ταυτόχρονα παίζουν, ένας παίχτης τυχαία θα τραβήξει από το deck του 9 κάρτες. Θα τις ανοίξει. Και όλοι οι παίχτες θα πάρουν αυτά τα νούμερα από την τραπουλά τους. Okay. Οπότε όλοι ξεκινάμε με 9 κάρτες που είναι οι ίδιες. Μάλιστα. Εδώ βγαίνουν τρόπαια από τις επιθέσεις που θα κάνουμε. Το παιχνίδι παίζει 3 γύρες. Εδώ είναι η κάθε μέρα, δηλαδή είναι 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Και κάθε μέρα θα παίρνουμε λάφυρα από τις επιθέσεις που θα κάνουμε. Βγαίνουν ανάλογα με τους παίχτες τόσα λάφυρα όσοι είναι οι παίχτες σε κάθε γύρο, παράδειγμα τώρα με 2 άτομα. Ναι, ήμασταν 6, θα ήταν 6 κομμάτια. Στην τύχη τα βγάζουμε και τα τοποθετούμε. Φανερά. Και το παιχνίδι είναι απλό. Κάθε μέρα όλοι οι παίχτες ταυτόχρονα επιλέγουν ένα χαρακτήρα και το τοποθετούν κλειστό πάνω στο πλοίο. Παράδειγμα, βάλει και εσύ. Ναι. Μόλις τοποθετήσουν όλοι οι παίχτες ένα χαρακτήρα, ανοίγει και τοποθετούνται από αριστερά προς τα δεξιά, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Και μη σου μάθανε τώρα, θα μπαίνανε μόνο 2 καρτούλες δηλαδή. Ναι, 2 καρτούλες. Παράδειγμα, μας βάλουμε έτσι. Yeah. Μας βάλουμε και ένα τρίτο. Κίτρινο, άρα ένα 27 κίτρινο και ένα... Και ένα οπότε τώρα σε αυτή έτσι θα φερόταν άμα παίζαν όλοι οι παίκτες. Θα πήγαινε το 2 εδώ, 7... Ισοπαλία. 7, θα ξεκινήσουμε και την ισοπαλία, 24, 27, 29. Mm-hmm. Σε περίπτωση ισοπαλίας, κάτω-κάτω η κάρτα έχει ένα νούμερο. Όποιος έχει το μεγαλύτερο, νικάει στην ισοπαλία, οπότε πάει πρώτος. Το μεγαλύτερο πάει πρώτος. Ναι, είναι πιο μεγάλο. Okay. Είναι πιο μεγάλο. Αυτό ακολουθεί τον άφηξη. Ιεραρχικά, ας πούμε, είναι πιο μεγάλο. Okay. Στο μεγάλο. Οπότε τοποθετούνται έτσι. Και ξεκινάμε να εκτελούμε ικανότητες από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο όσοι έχουν το σύμβολο της ημέρας, του ήλιου. Ναι. Mm. Εδώ, ας πούμε, η Μαϊμού λέει μετέφερε όλα τα καταραμένα relics, αυτά είναι καταραμένα relix που είναι μείον 3 πόντι στο τέλος του παιχνιδιού, δεν θες να τα παίρνεις. Το γράφει εδώ στη σπηλιά μας, ό,τι τίποτε. Στα δεξιά. Να εξηγήσουμε δηλαδή, ο συγκεκριμένος ο αξιωματικός σου σκοτώνει το χαρακτήρα σου, το μαχαίρι σκοτώνεις από τα δεξιά ή από τα αριστερά σου, από τον παίχτη που έχεις, έναν αντίπαλο, σκοτώνεις έναν πειρατή που έχεις στο λιμέρι του. Οι χάρτες, ο ένας και δύο δεν κάνουν τίποτα, αν έχεις όμως 3 είναι 12 πόντι, 12 δουβλόνια. Το βαρέλια κοστίζουν 1, το πετράδι 3 και έχει και θησαυρούς που κοστίζουν 5. Οπότε θες να πάρεις και τα καλύτερα τρόπαια. Mm-hmm.
Βλέπεις λοιπόν πιο μπροστά τι έχει ανοίξει εδώ κάτω και αποφασίζεις από τις κάρτες που έχεις. Τις κάρτες, γιατί αυτές τις 9 κάρτες θα παίξεις τις 6. Να παίξεις την καλύτερη που νομίζεις, είτε να είσαι πρώτος, έτσι ώστε να έχεις το πρώτο χέρι, ή αν δεν σε ενδιαφέρει, να παίξεις μικρότερη κάρτα, ή αν δεν μπορείς κι άλλος να κάνεις, και θα πάρεις από κάτω ό,τι περίσσεψε. Και πολύ πιθανό να πάρεις εδώ τον αξιωματικό, ο οποίος θα σου σκοτώσει κάτι. Ο τρόπος που έχουν φτιάξει τις κάρτες, οι μικρότερες, ναι, μεν κάνουν πρώτα τις ικανότητές τους. Αλλά οι μεγαλύτερες, όταν θα ξεκινήσει να γίνει το σούρουπο, τότε παίρνει τα τρόπαια. Δηλαδή, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη θα πάρει πρώτο τρόπαιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που βάλει μικρότερη κάνει τις ικανότητες πιο μπροστά. Mm-hmm. Το ζυγίζει κιόλας έτσι. Ναι, ναι. Οπότε, η μαϊμού παράδειγμα, μεταφέρεις αυτά τα καταραμένα τα έχεις μπροστά σου, τα πασάρεις στον παίχτη στα αριστερά σου. Mm-hmm. Μεταξύ σου, αλλάζεις. Ναι, τα δίνεις όλα αυτά τα δικά σου, τα πασάρεις στον άλλον. Αυτός έχει νύχτα, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, ο συγκεκριμένος λέει πλήρωσε ένα δουβλόνι για κάθε πλακίδιο που έχεις από αυτά μπροστά σου. Αλλά στο τέλος, μόλις τελειώσουν οι 6 μέρες, στο τέλος του πρώτου γύρου, αυτό είναι η άγκυρα, θα πάρεις 8 δουβλόνια. Οπότε στην ουσία αυτό το χαρακτήρα θα τον παίξεις στην αρχή κάθε γύρας που δεν έχεις μπροστά σου τέτοια, γιατί δεν χάνεις τίποτα. Δεν πληρώνεις, δεν έχεις προλάβει να πάρεις κάτι. Και μετά αυτό το βάζεις στο λιμέρι σου. Και όταν θα τελειώσει η εβδομάδα και δεν τον έχει σκοτώσει κανείς, θα πάρεις 8 δουβλόνια. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται την ημέρα της νύχτας. Ο καπετάνιος σου λέει πάρε 3 δουβλόνια. Και τώρα πάμε στο σούρουπο. Ξεκινάει ο μεγαλύτερος. Παίρνει από εδώ, από την πρώτη μέρα. Αν δεν βγάλω, βάλαμε για 2 παίχτες. Βάλαμε αρκετά. Παράδειγμα τώρα να βάλουμε και πρώτες 2 μέρες, τι έχουμε για αυτά. Οπότε... Αν υπήρχε αυτό το σενάριο. Ναι, ναι. Στους 6 παίχτες είναι 6 τρόπαια. Οπότε ξεκινάει ο καπετάνιος. Τι να πάρω από εδώ, σιγά μην πάρω αυτά. Με αυτό θα πάρω να σκοτώσω. Για τους χάρτες πρέπει να μαζέψω 3. Οπότε αν αυτή τη μέρα πάρω έναν, ναι. Τη δεύτερη, τρίτος χάρτης δεν υπάρχει. Οπότε δεν πρόκειται να πάρω. Οπότε το value είναι αυτή η 3 πόντι. Το παίρνεις, το βάζεις κλειστό μπροστά σου. Οπότε δεν ξέρει κάποιος τι πήρε, γιατί μαζεύονται. Τι έχεις πάρει και μετά παίρνεις το χαρακτήρα σου και το βάζεις στο λιμέρι σου. Παράδειγμα συγκεκριμένη στο κίτρινο σου λέει πάρε 2 δουβλόνια αν αυτή η κοπέλα είναι η μοναδική στο λιμέρι σου όταν τελειώσει, η μέρα, στο τέλος της μέρας. Mm-hmm. Στη φάση της νύχτας δηλαδή αυτή την πάρεις εδώ, την βάλεις εδώ. Mm-hmm. Και παίρνεις και ένα τρόπαιο, παράδειγμα παίρνεις τώρα εσύ το μαχαίρι και μου σκοτώνεις. Εκείνη τη στιγμή. Ναι, τη στιγμή που το παίρνεις πρέπει να διαλέξεις. Και μου σκοτώνεις τον καπετάνιο. Για οπότε, να μην πάρεις τους πόντους. Οπότε και πρέπει να υπολογίσεις. Ναι, όπου αν πάρω εγώ όμως μετά όλους με το μαχαίρι μπορεί να μου σκοτώσει τον καπετάνιο. Πρέπει να προσέξεις και αυτά. Mm-hmm. Αριστερά και δεξιά που έχεις τους παίχτες σου. Οπότε σκοτώνεται. Ο καθένας παίρνει. Ό,τι νομίζει. Παίρνει την κάρτα και παίρνει ό,τι πιστεύει. Και μετά ξεκινάμε, αυτά μένουνε, αν κάτι τύχει και δεν πάρει κάποιος, έχει κάποιες ικανότητες, κάθε κάρτα. Και μετά πάμε στην επόμενη μέρα. Τρίτη μέρα, τέταρτη, πέμπτη, ναι, ξανά από τις κάρτες που έχουν μείνει. Οπότε θα παίξουμε 6 κάρτες από τις 9 που είχαμε όλοι οι ίδιες στην αρχή. Και επειδή γνωρίζεις τι κάρτες έχουν οι άλλοι. Ναι, την πρώτη γύρα ξέρεις. Το χρησιμοποιήσεις αυτό. Λες θα κρατήσω αυτές για την δεύτερη εβδομάδα, την τρίτη. Είναι πληροφορία την οποία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι αρκετά στρατηγικό το παιχνίδι δηλαδή. Δεν είναι τόσο πολύ party game, πιο στρατηγικό. Παρόλο που χωράει 6 άτομα και θα λέει και κάποιος ότι είναι ανάλαφρο party game, με πειρατικό θέμα, εγώ το βλέπω αρκετά στρατηγικό, που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη πολλούς παραμέτρους. Ναι, έχει interaction αρκετό. Ναι. Όποτε τελειώνει κάθε μέρα, εκτελείς ό,τι κάρτες έχεις της νύχτας, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, στο λιμέρι σου. Mm-hmm. Και μόλις τελειώσει η εβδομάδα, παίρνεις τους πόντους από τους χαρακτήρες που έχουν το λιμάνι, φεύγουν όλες αυτές οι κάρτες, ο καθένας έχει κρατήσει 3 κάρτες οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές για τον κάθε παίχτη, 3 χαρακτήρες, και μετά ο ένας άλλος παίχτης από το deck τραβάει άλλες 6 κάρτες και ξανά όλοι οι παίχτες παίρνουν αυτούς τους ίδιους 6 χαρακτήρες στο χέρι τους. Οπότε έχουν όλοι 6 ίδιους και 3 διαφορετικούς. Αναλόγως τι κράτησε από τον προηγούμενο γύρο καθένας. Ωραία.
Οπότε κάνεις λίγο και ένα πλάνο, θα κρατήσω αυτό για την τρίτη γύρα. Αυτό μου δείχνει εμένα να καταλάβω, δεν το έχω παίξει το παιχνίδι εγώ, έτσι δεν είχα την ευκαιρία. Τουλάχιστον φορές το έχω φέρει στο μαγαζί. Όλες αυτές οι πληροφορίες μου δίνουν εμένα να καταλάβουμε και δεν έχω παίξει το παιχνίδι, αλλά έτσι όπως καταλαβαίνω πρέπει να ασχοληθείς με το παιχνίδι αρκετές φορές για να πεις ότι θα το φτάσεις σε ένα επίπεδο σε ένα που επίπεδο να παίξεις τους καλά. Χαρακτήρες, ναι. Πότε να χρησιμοποιήσεις τον κάθε χαρακτήρα. Και νομίζω ότι όποιος το γνωρίζει περισσότερο έχει πολύ μεγάλο αβαντά σε σχέση με καινούριους παίκτες. Δηλαδή αν είσαι τώρα ένας προχωρημένος παίκτης θα πρέπει να δείξει λίγο επιοίκεια. Όλα. Ο συνδυασμός τι θα βγει εδώ, ποιες κάρτες βγήκανε, τι θες να κρατήσεις. Έχει αρκετό replay value. Ναι. Με το συνδυασμό αυτών, οι χαρακτήρες, τα τρόπαια. Είναι και αυτό μια είναι και αυτή μια παράμετρο, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι το οποίο έχει ένα πιο υψηλό επίπεδο δυσκολίας, φοβάσαι λίγο να παίξεις με έναν παίκτη που είναι πιο προχωρημένος, γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε οι περισσότεροι. Καλό είναι το πρώτο παιχνίδι με τους δύο παίκτες να μην έχει τόσο μεγάλη διαφορά ο νικητής, ξέρω εγώ. Μερικοί είναι ανέδρυτοι, τίποτα, βαράνε στα αυτιά. Σκάσε και κολλήμα. Βρήκαν καινούργιους παίκτες, θα τους λιτζάρω, ας πούμε, τελείωσε. Οπότε τέλος της εβδομάδας είπαμε, φεύγουν όλοι οι χαρακτήρες, κρατάμε τους τρεις καινούργιους, ανεβάζουμε το σκορ με τα δουβλόνια που έχουμε από τα tokens ή τα χρήματα, τα γράφουμε εδώ στο σκορ, φεύγουν όλα τα χρήματα, ξαναπαίρνουμε 10 νομίσματα για την επόμενη γύρα, τραβάμε τους 6 νέους χαρακτήρες, όλοι τους ίδιους, συν τους 3 που κρατήσαμε από την προηγούμενη γύρα, φεύγουν όλα τα tokens, μπαίνουν πάλι μες στο πουγγί, ανακατεύονται, ξαναβγαίνουν και ξανά η δεύτερη γύρα, τελειώνει, ξαναγίνεται αυτό, ξανά 6 νέοι χαρακτήρες, συν 3 που σου μείναν από την προηγούμενη γύρα, ξανά 10 νομίσματα, γράφουμε το σκορ. Και αυτό θα γίνει και αυτό, 3 φορές. 3 φορές και μετράμε το σκορ. Μάλιστα. Αρκετά ενδιαφέρον θα έλεγα παιχνιδάκι. Δυστυχώς δεν υπάρχει να το προμηθευτείτε από κάπου όπως είπα και στην αρχή, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει στο Game Arena ηλεκτρονικά, όπως θελήσει να παίξει μέσω υπολογιστή, να δει τι εμπειρία θα του προσφέρει. Πριν νομίζει ότι θα δώσει, όπως είπα αρχινά και ανεβάζει αξία το παιχνίδι, να δει πρώτα ηλεκτρονικά αν αυτό το πράγμα το οποίο προσφέρει το παιχνίδι είναι κάτι που του αρέσει και μετά μπορεί να προβεί σε μια παραγγελία από οπουδήποτε μπορέσει, σε οποιοδήποτε site μπορέσει να το βρει. Πάντως είναι αξιόλογο, τώρα πλέον σίγουρα μόνο μεταχειρισμένο, ναι, ή στο εξωτερικό αν έχει ξεμείνει σε κανένα κατάστημα. Αρχίζουμε να έχει πηγαίνουμε. Μενάκι πάντως, δηλαδή, εγώ το έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου, έχω πάει διακοπές και βλέπω ένα βιβλιοπωλείο. Βλέπω στο βάθος παλιά επιτραπέζια παιχνίδια. Η γυναίκα μπαίνω μέσα. Στις διακοπές πάω μέσα σε καταστήματα να δω αν υπάρχει κάποιο παλιό παιχνίδι. Ξεχασμένο από την εποχή, ας πούμε, της δραχμής. Κανένα Hero Quest, λέω. Όχι, ποτέ δεν είμαι τόσο τυχερός. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Το καλύτερο που μου είχε τύχει ήταν να βρω παλιά μπουστεράκια για Magic the Gathering που είχαν μέσα αυτές. Το θησαυροφυλάκιο, ναι. Κάνα ξεχασμένο μαγαζί σε καμία μικρή πόλη. Αν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, θα μπαίνουμε σε μαγαζιά έτσι λίγο πιο. Ας το πούμε παλιότερα και θα ρωτάμε τι έχει τις αποθήκες, δεν είναι ενδιαφέροντα μπροστά, τι έχει τις αποθήκες, τι έχει την περισσέψη. Μα εδώ είναι, όχι θέλω να πίσω εγώ. Όπως είπαμε τα χρήματα αν θέλετε μεταλλικά να δώσετε μια υπεραξία την ώρα που παίζετε το παιχνιδάκι θα ήταν μια όμορφη προσθήκη. Κάτι άλλο δεν χρειάζεται, νομίζω ότι τα έχει όλα το παιχνίδι, δεν χρειάζεται να προσθέσεις τίποτε. Σλιβάκια. Άλλη μια παρουσίαση που δεν θα την έλεγα καν παρουσίαση, ήταν μια κουβεντούλα, έτσι, μια γνωριμία ενός παιχνιδιού, το οποίο βρίσκεται στη συλλογή του Νίκου. Έχει φτάσει στο τέλος και αυτό το βιντεάκι. Χάρηκα που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε, θα χαρώ για τα like. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως επιθυμείτε, να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, εδώ στο YouTube. Πολλοί επικοινωνούν πλέον και με τον Νίκο γιατί έχει αυτή την ιδιαιτερότητα για το παιχνίδι και μου αρέσει αυτό. Καθένας έχει το στοιχείο του και μπορούμε να επικοινωνήσουμε πιο εύκολα με άτομα τα οποία αρέσουν και αυτά. Δεν είμαστε χαμελέοντες, δεν μπορεί να μας αρέσουν τα πάντα και όλα. Okay, βλέπω ας πούμε πολλές φορές ό,τι παιχνίδι και να παρουσιάσει κάποιος το λέει ωραίο. Έλεος δηλαδή δεν έχεις δει τίποτα που δεν σ' αρέσει. Όλα είναι ωραία. Πώς γίνεται αυτό. Όχι, όταν κάτι δεν μας αρέσει, το λέμε και αυτό.
Όταν κάτι μας αρέσει, το πενεύουμε, αλλά προσπαθούμε να είμαστε και όσο αντικειμενικοί γίνεται. Δεν χρειάζεται να γλύφουμε ούτε να χαροποιούμε τίποτα και κανέναν. Να λέμε πραγματικά τα πράγματα όπως έχει. Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω εγώ και αυτό το πράγμα είναι που μου αρέσει να επικοινωνώ έτσι ομά και απλά μαζί σας και να χαιρόμαστε το παιχνίδι αλλά και τα βιντεάκια τα οποία βλέπετε. Από το Fantasy Gate φίλοι μου, να έχετε φανταστικές μέρες και πανέμορφα επιτραπεζομαζέματα. Γεια σας. Γεια σας.